έλεος της αδυσόπιτης ελληνικής γραφειοκρατίας παραμένουν τα ανήλικα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, καθώς καλούνται να καταθέσουν εκτεθειμένα σε γραφεία και διαδρόμους έως και 14 φορές. Την ίδια ώρα προκύπτουν μεγάλες ευθύνες, καθώς ήδη από το 2017 είναι θεσμοθετημένα τα αυτοτελή γραφεία προστασίας ανηλίκων θυμάτων, τα γνωστά σπίτια του παιδιού, αλλά παραμένουν κλειστά κάποια από αυτά, μάλιστα σχεδόν έτοιμα. Και στην περίπτωση του Ηρακλείου, μία ψυχολόγος αποσπάστηκε, εκπαιδεύτηκε και μάταια περίμενε η δομή να ανοίξει, καθώς η ελληνική πολιτεία αρνείται προς το παρόν να πράξει τα αυτονόητα. Έως και 14 φορές αναγκάζονται τα παιδιά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης να καταθέσουν την εμπειρία τους, και μάλιστα τις περισσότερες φορές σε άτομα παντελώς ακατάλληλα και απέδευτα. Θα επαναδιαπραγματευτούν την εμπειρία τους, θα φοβηθούν ακόμη περισσότερο και εν τέλει θα θυματοποιηθούν δευτερογενώς. Όταν τα παιδιά φτάνουν στην αποκάλυψη, πραγματικά έχουν μια γενναιότητα μέσα τους. Προανάκριση, κύρια ανάκριση, ιατροδικαστική εξέταση, πραγματογνωμοσύνη. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας. Έχουμε δουλειά στο επίπεδο της αναγνώρισης, της διαχείρισης και της υποστήριξης των παιδιών. Αυτό είναι το τρίπτυχο της παιδικής προστασίας σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του φαινομένου της κακοποίησης. Αντί η πολιτεία να αγκαλιάσει και να προσπαθήσει να απαλύνει τις πληγές του θύματος, κάνει ό,τι μπορεί για να υποβάλλεται σε μια διαρκή ψυχολογική βία. Είναι βαθιά τραυματισμένα και είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταθούν. Να σταθούν απέναντι σε μια κοινωνία η οποία τα θεωρεί αναξιόπιστα, να σταθούν απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι με τις ερωτήσεις που τους κάνουν δείχνουν ότι τα αμφισβητούν, δείχνουν ότι δεν τα στηρίζουν ή υπενήσονται ότι τα παιδιά ίσως να μην κατάλαβαν καλά, ίσως να μην γνωρίζουν. Το 2017 η πολιτεία, προχωρώντας σε μια τομή στο πεδίο της προστασίας της ανηλικότητας, έφερε και στη χώρα μας το θεσμό των σπιτιών του παιδιού. Αυτοτελή γραφεία δηλαδή που ανήκουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και τα οποία διαθέτουν ειδικούς χώρους και εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θα εξετάζει τα παιδιά θύματα ή μάρτυρες σεξουαλικών εγκλημάτων σύμφωνα με τα Διεθνή Δικανικά Πρωτόκολλα και με γνώμονα τη διερεύνηση της αλήθειας χωρίς την περαιτέρω κακοποίηση των θυμάτων. Ήταν το αποτέλεσμα μιας πολύχρονης και αρκετά επίπονης προσπάθειας της επιστημονικής κοινότητας, έτσι ώστε να καταθέτουν τα παιδιά θύματα κακοποίησης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Ένα από τα σπίτια του παιδιού θα ήταν στο Ηράκλειο. Ωστόσο, από το 2017 μέχρι σήμερα, καμία πόρτα, καμιά τέτοια δομή δεν άνοιξε, με το πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη να είναι καταπέλτη σχετικά με τις ευθύνες. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχουν εκκρεμότητες, πρώτον, ως προς τη διοικητική αρμοδιότητα, δηλαδή πού θα υπαχθούν. Το Υπουργείο δεν έχει καταλήξει σε σχέση με αυτό το πολύ απλό, δηλαδή ότι θα το βάλω στη συγκεκριμένη διεύθυνση, στο συγκεκριμένο τμήμα και θα λειτουργεί υπό τη συγκεκριμένη διοικητική εποπτεία όλο το εγχείρημα. Το δεύτερο έχει να κάνει με τις κτηριακές εγκαταστάσεις και βέβαια εκκρεμότητες σοβαρές υπάρχουν και στα θέματα του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και του προσωπικού. Τι χρειάζεται να γίνει για όλα αυτά? Να επισπεύσει κάποιος σημαντικά τις διαδικασίες. Σε τέτοιου είδους, αν θέλετε, παραβατικές συμπεριφορές που αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και στίγμα σε νεαρούς ανθρώπους, κανείς όφιλε, κάθε συντεταγμένη και σύγχρονη πολιτεία όφιλε, καταρχήν να παρακολουθεί διαχρονικά και στην πορεία της ζωής των ανθρώπων αυτών την εξέλιξη και τις ανάγκες και την υποστήριξη που πρέπει να δίδεται. Το σπίτι του παιδιού στο Ηράκλειο είχε δρομολογηθεί. Το κτίριο βρέθηκε και μισθώθηκε. Η κυρία Παναγιωτάκη αποσπάστηκε σε αυτό και εκπαιδεύτηκε με χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το καλύτερο διεθνές κέντρο εκπαίδευσης σε θέματα δικανικής εξέτασης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ενώ όλα έμοιαζαν να έχουν μπει σε σειρά, το σπίτι δεν άνοιξε ποτέ. Δεν υπήρξε καμία στήριξη από την πλευρά της πολιτείας. Ξεκινάμε με καθυστερήσεις, οι οποίες έγιναν από την πλευρά της υπηρεσίας της κτηματικής, του δημοσίου. Υπήρχαν συνεχώς επικλήσεις αναρμοδιότητας, αλλά και καθυστερήσεων που έτσι συμβαίνει στο δημόσιο. Το ίδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε δικές του καθυστερήσεις και αυλεψίες. Στην επικοινωνία μας και με τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και με τους φορείς, μπορούμε να δούμε τις καλές προθέσεις. Έτσι. Αυτό που λείπει είναι μετά τις καλές προθέσεις η συνέπεια και η υλοποίηση. Τα δικά μου λοιπόν τα απελπισμένα έγγραφα στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, στην Υπηρεσιακή Γραμματέα, στον ίδιο τον Υπουργό, στην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, παρέμεναν αναπάντητα. Το καθεστώς δηλαδή παραμένει ως αυτό που ίσχυε μέχρι σήμερα, μιας θα έλεγα μεσοβέζικης και περίπου ημιτελούς και μάλλον αναποτελεσματικής προστασίας των ανηλίκων θυμάτων, ειδικά αδικημάτων σεξουαλικής κακοποίησεως. Αυτά στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, γιατί σε άλλες χώρες όπως η Βουλγαρία και η Τουρκία τέτοιες δομές και υπάρχουν και λειτουργούν ήδη.